Άνθρωπος που έχει βρεθεί στο παλέ φέτος είναι και ο καλεσμένος μας. Δεν θα μιλήσουμε μαζί του για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τι σύνδεση ήταν αυτή εκπληκτική. Αλλά νομίζω ότι ο Τόλης ο Τερζής δεν θα το χαλούσε να βρεθεί και στο ντέρμπι της πόλης. Προχθές το παλέ ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ναι, τώρα θα. Άμα πάει και ο Τόλης Τερζής, τελειώσαμε. Κόουτς, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Βοσκόπουλος ή Τερζής? Βοσκόπουλος. Λόγω ονόματος ή λόγω μουσικής ή λόγω ακούσματος, περισσότερο. Νομίζω ακούσματος. Νομίζω ακούσματος. Εντάξει, θεός ο Τόλης. Νομίζω μοναδικός είναι, είναι ο μοναδικός. Έτσι, ανεπανάληπτος που λέγεται το τραγούδι. Ναι, ανεπανάληπτος, άνω πράγμα. Έτσι, έτσι. Νομίζω, coach, δεν θα σε χαλούσε να δεις και τον μπασκετικό ντέρμπι από τη στιγμή που δεν έχετε και υποχρεώσει με την ομάδα το έρχομαι. Θα πάει, νομίζω. Πιστεύω ότι άμα έχουμε τελειώσει με τις προπονήσεις και με αυτά του Σαββάτου το μεσημέρι και έχουμε χρόνο, θα ήταν καλή ευκαιρία. Αν και από ό,τι διαβάζω θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και έτσι πρέπει να γίνει. Μακάρι να μπορούσα να βρεθώ και εγώ το Σάββατο εκεί πέρα. Και βοηθάει και η κατάσταση γενικότερα της ομάδας αυτή την περίοδο του ποδοσφαιρικού Άρη, αναφέρομαι, γιατί η διακοπή σας βρίσκει ίσως στην καλύτερη φάση σας τη φετινή σεζόν. Και εσύ είσαι, δεν θα πω μοναδικός, αλλά από τους λίγους που το ξέρουν πολύ καλά, γιατί έχει ζήσει τον φετινό Άρη από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Και φαντάζομαι ότι αυτές οι μέρες είναι ηρεμίας, χαλάρωσης και από ό,τι απολαμβάνετε αυτά τα οποία έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής. Σίγουρα αυτό τον καιρό είναι ίσως η καλύτερη περίοδο έτσι, για την ομάδα μας. Απλά θα πρέπει να πούμε και να ξέρουμε όλοι ότι καμία ομάδα καινούρια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το καλοκαίρι είχαμε αποκτήσει 18 ποδοσφαιριστές και άλλα 5 παιδιά ήρθανε τώρα τον Ιανουάριο, 6 παιδιά, καμία ομάδα καινούρια δεν μπορεί να έχει σταθερότητα. Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα, πότε πηγαίνουν καλά, πότε δεν βρισκόνται σε καλή κατάσταση. Απλά αυτό το διάστημα είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση, έτσι και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, θα πάμε και στο ξεκίνημα βέβαια της σεζόν, γιατί είναι μια πορεία που την έχουν πολύ. Υπάρχει εξήγηση βέβαια και θα ζητήσουμε τη δική σου ποδοσφαιρική εξήγηση, πώς φτάσαμε από την ήττα στη Λιβαδιά να βρεθούμε τώρα ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα σε αυτό το σημείο με μια απότομη μετάλλαξη της ομάδας προς το καλύτερο. Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι και θα μιλήσω έτσι βασικά και για το Σάββα θα μιλήσω έτσι από το διάστημα που ήρθε στην ομάδα. Έτσι, και ο κάθε προπονητής, όχι μόνο ο Σάββας, ο κάθε προπονητής είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε ομάδα στο εξωτερικό, για να μπορέσει να περάσει κάποια πράγματα που θέλει, που πιστεύει στην ομάδα και κυρίως για να μπορέσει να μάθει τους ποδοσφαιριστές του, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος προπονητής να έρθει σήμερα και αύριο η ομάδα του να έχει εντελώς διαφορετική, να βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος. Και για να γνωρίσει τα παιδιά, γιατί άλλο να τα είχε δει στα παιχνίδια, στην τηλεόραση, στο βίντεο, να δει τους ποδοσφαιριστές, άλλο να τους βλέπεις κάθε μέρα στην προπόνηση, να γνωρίζεις τα χαρακτηριστικά τους, να μιλήσεις με τους ίδιους, να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Έτσι, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα όλη αυτή η διαδικασία. Όταν ήρθε ο Σάββας στην ομάδα, χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να καταλάβουν και τα παιδιά τι ζητάει ο προπονητής, γιατί αλλάξαμε εντελώς το ποδόσφαιρο που παίζαμε σε σχέση με τον πάκο, αλλάξαμε εντελώς την προπόνηση που κάναμε σε σχέση με την αρχή. Έτσι, από ένα σημείο και μετά και τα παιδιά καταλάβανε τι θέλει ο Σάββας. Ο Σάββας γνώρισε τα παιδιά, έτσι, αναλογιστήκανε και αυτή την κατάσταση ότι ξέρεις τι, εμείς είμαστε άριστοι, ότι πρέπει να αλλάξουμε το πρόσωπό μας και από το παιχνίδι με την Ξάνθη και μετά βλέπουμε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα και τα αποτελέσματα που παίρνουμε και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αυτό το πρώτο διάστημα του Παντελίδη στην ομάδα, γιατί προσπάθησε να περάσει κάτι διαφορετικό, ήταν κάτι σαν μια προετοιμασία σφήνα μέσα στη σεζόν, γιατί προσπάθησε να κάνει δουλειά στο κομμάτι της τακτικής, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όπου η ομάδα ήταν πίσω? Κοιτάξτε, όσον αφορά τώρα για το κομμάτι φυσικής κατάστασης, έγινε πάρα πολύ δουλειά από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, γιατί εμείς που ήμασταν μέσα στην ομάδα το ξέραμε ότι στερούσαμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, στις υψηλές εντάσεις, ας πούμε, ζοριζόμασταν. Εμείς το ξέραμε, το βλέπαμε. Ναι. Έγινε πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Βέβαια, υπήρχαν όμως και τα παιχνίδια. Εκεί κάπου είχες κέρδος, κάπου είχες χασούρα. Ξέραμε ότι σε κάποια στιγμή ότι δεν θα ανταποκριθούν τόσο καλά τα παιδιά στα παιχνίδια. Έπρεπε όμως να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Ναι.
και σημαντικό ρόλο πέρα από τη δουλειά που έγινε και από τον Σάββα Παντελίδη και από όσον ακούστηκε από τον Άκη του Βάβαλη και από τον Σάκη τον Παντελίδη. Νομίζω ότι έπαιξαν και μεταγραφές που γίνανε τον Γενάρη. Μια περίοδος που δεν προσφέρεται για πάρα πολλές κινήσεις και δύσκολα βρίσκεις κάτι καλό, αλλά ο Άρης στις περισσότερες περιπτώσεις έπαιζε διάνα. Τώρα για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, εμείς είχαμε κάνει μια καλή προεργασία. Απλά περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα παιδιά. Βοηθήσανε πάρα πολύ. Τα παιδιά αυτά τα καινούργια που ήρθαν, βλέπουμε ότι σταδιακά μπήκαν όλοι στην εντεκάδα, έτσι, και πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά και το δείχνουν κάθε Κυριακή στα παιχνίδια. Ένας είναι ο λόγος αυτός και ένας είναι ο λόγος ότι και τα άλλα τα παιδιά που υπήρχαν στην ομάδα, βλέποντας ότι ήρθαν κάποιοι καινούργοι ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και αξίας, έτσι, ανεβάσαν και αυτή την απόδοσή τους τόσο στην προπόνηση όσο και στα παιχνίδια. Έγιναν καλύτερες προπονήσεις, πιο ανταγωνιστικές. Μπορέσαμε να βγάλουμε περισσότερα πράγματα στην προπόνηση και αυτά όλα φαίνονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Ναι. Coach, πόσο εύκολη ή δύσκολη, η απάντηση είναι εύκολη, αλλά θέλω τη δική σου άποψη, είναι η μετάβαση από έναν Ισπανό προπονητή με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αυτό το υψηλή ένταση που είπες είναι το ωραίο το περιτύλιγμα για τη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι από έναν Ισπανό προπονητή να πας σε έναν Έλληνα προπονητή και ενδιάμεσα να υπάρχει και ο Τόλης ο Τερζής με ένα μάτς πολύ καθοριστικό στον Απόλλωνα, στη Ριζούπολη. Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι σίγουρα, έτσι, γιατί σας είπα ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στα μέσα του πρωταθλήματος. Δηλαδή, στα μέσα Νοεμβρίου, όταν ήρθε ο Σάββα στην ομάδα, έγινε πολλή δουλειά και για ένα μήνα, ενάμιση μήνα, το οποίο εμείς όμως βλέπαμε ότι αυτή η δουλειά θα μας βγει αργότερα. Εύκολο δεν είναι σίγουρα, γιατί τα παιδιά ήταν συνηθισμένα σε ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού, αυτά που ζητούσε ο Πάκο, ας πούμε, έτσι, στην αρχή, μέχρι και την ένατη αγωνιστική που έκατσε ο Πάκο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ στο γήπεδο μας, τον πρώτο γύρο. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μέχρι να καταλάβουν τι ζητάει ο Σάββας, έτσι, και να δείξουν και στο Σάββα τις αρετές τους, τι μπορούν να κάνουν, να καταλάβει και ο Σάββας τα παιδιά, χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα. Σίγουρα ήταν δύσκολα, γι' αυτό και κάποια παιχνίδια τότε η απόδοσή μας δεν ήταν καλή, έτσι εκείνο το διάστημα άμα θυμάστε, αλλά εμείς ξέραμε ότι σε βάθος χρόνου, με την δουλειά που γίνεται στην προπόνηση, θα υπάρχει βελτίωση, ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Σύν' ότι ήρθαν και τα παιδιά τον Ιανουάριο σε θέσεις που χρειαζόμασταν ενίσχυση, έτσι το είχαμε τσεκάρει από πριν, ότι ήταν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που η ομάδα έπρεπε να ενισχυθεί. Πήραμε τα παιδιά, μπήκανε μέσα και αυτά στην ομάδα, βελτιωθήκανε και οι υπόλοιποι που είχαμε, έτσι, αλλάξανε πρόσωπο και εκείνοι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση μήνα, η ομάδα έχει πάρα πολύ καλό πρόσωπο, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, παίρνει αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και έχουμε δει και ποδοσφαιριστές coach όπως ας πούμε ο Ματίγια, οι οποίοι στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν τραβούσαν, να το πω έτσι λαϊκά, αλλά πλέον προσαρμόστηκαν. Και ο Ισπανός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω αυτής της προσαρμογής στα θέλω του προπονητή. Ο Ματίγια βασικά ήταν από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές του Πάκου, ο Ματίγια. Το θέμα είναι όμως ότι υπήρχαν κάποια δύνατα σημεία του Ματίγια, έτσι, στο παιχνίδι, τα οποία τα εντόπισε νωρίς ο coach και έκατσε, μίλησε και με τον ίδιο, τον ζήτησε κάποια πράγματα να κάνει. Το κυριότερο είναι ότι ο ίδιος ο Ματίγια έδειξε διαφορετικό πρόσωπο στην προπόνηση, προσπάθησε παραπάνω, ανέβασε και τα τρεξίματά του εκεί που ήταν το πρόβλημα το δικό του, βελτίωσε πάρα πολύ τις άμυνες του, που δεν είχε τόσο καλές άμυνες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στα τελευταία τα παιχνίδια ο Ματίγια κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια και βοηθάει ουσιαστικά την ομάδα μας. Αυτό βέβαια για να συμβεί πρέπει, πέρα από το να εντοπίσεις το αδύνατο σημείο, να έχει τη διάθεση ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό που λέτε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που θεωρητικά, ο Ματίγια, εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα μόλις έφυγε ο Πάκο Ερέρα, ότι θα τον ακολουθήσει και ο Ματίγια. Γιατί είναι ένα παίκτη που κακά τα ψέματα δεν εισήγησε του Ισπανού τεχνικού. Έτσι τον ήξερε. Όπως έφερε και κάποια άλλα παιδιά ο προπονητής, όπως ο Βέλεθι, ο Κουέστα, που ήταν εισηγήσει τη δικιά του και είναι και φυσιολογικό. Ο Ισπανός προπονητής θα ξέρει και 3-4 καλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Ματίγια με Ερέρα και ο Ματίγια με Παντελίδη είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι τεράστια η άνοδος του και είναι αυτό που λέτε. Μαρκάρει πλέον. Έχει καλύτερες άμυνες. Οκ, okay, δεν είναι ο Νέστα προφανώς ή δεν είναι ο Ινιέστα, όχι ο Νέστα. Ναι. Ο Νέστα ήταν Ιταλός. Ναι. Δεν είναι ο Ινιέστα, αλλά το παιδί πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ μέσα στο κήπεδο και βοηθάει. Θα κάνει και τα λαθάκια του. Φυσιολογικό είναι αυτό. Αλλά εγώ αυτό που έχω απορία είναι να μου το πείτε πραγματικά. Από το καλοκαίρι στην Ολλανδία,
που τον βλέπαμε, βλέπαμε ότι αυτό το παιδί έχει ένα χάρισμα μεταστημένα. Ναι. Συγγνώμη, πόση δουλειά παραπάνω έχει γίνει με τον Παντελίδη? Γιατί έχει βελτιώσει σε απίστευτο βαθμό, όχι τα χτυπήματά του. Τα χτυπήματά του ήταν πάντα καλά. Δηλαδή και ένα απειλή στο τερματοφύλακα. Βλέπουμε όμως κομπίνες. Είδαμε το δεύτερο γκολ με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι εκεί πήγε ο Ντιγκίνη και εκεί πήγε ο Ρόους και συνεννοηθήκανε και μπήκε το γκολ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στο μεγαλύτερο διάστημα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου που έφυγε ο Πάκο, δηλαδή στις πρώτες αγωνιστικές, δεν έριχνε τόσο πολύ το βάρος στις στατικές φάσεις. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το σκεπτικό του ή στην Ισπανία, στις ομάδες που ήταν, δεν λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν δίνανε πολύ σημασία στις στατικές φάσεις. Ναι. Ίσως ήταν ένας λόγος αυτός. Από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά από τότε που ήρθε ο Σάββας στην ομάδα, γίνονται καθημερινά προπονήσεις. Εντάξει, να μην είμαι υπερβολικός, όχι καθημερινά, αλλά γίνονται αρκετές προπονήσεις στις οποίες γίνεται εξάσκηση πάνω στα συστημένες φάσεις. Είτε είναι corner, είτε είναι foul, είτε είναι foul από κοντινή απόσταση, από μακρινή απόσταση. Δεν είναι μόνο το χτύπημα του Ματίγιο. Ο Ματίγιο το είχε το χτύπημα από το καλοκαίρι, έτσι. Το θέμα είναι και οι άλλοι που πηγαίνουν. Τους άλλους τους δώσεις μια κατεύθυνση και τον πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να πας εκεί, εσύ θες να πας εκεί, ή το ένα ή το άλλο. Αυτό θα ακολουθήσουν και τα παιδιά. Εκεί θέλω να εστιάσω. Τα καλά του χτυπήματα, ξαναλέω, τα είδαμε όλοι από το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή το παλικάρι το έχει. Και δεν εννοώ μόνο το απευθείας χτύπημα φάουλ, αλλά έχει το φάουλ. Δηλαδή είναι σαν να του λες, στείλε την μπάλα εκεί. Στέλνει την μπάλα πραγματικά εκεί. Εκεί δεν που το ζητάς. Ναι, και δεν είναι μόνο. Περιέγραψα το δεύτερο γκολ με την ΑΕΚ. Είναι το γκολ μέσα στην Τούμπα με το Βέλεθ. Γενικότερα βλέπουμε ότι ο Βέλεθ, επειδή το έχει. Δηλαδή, προχθές ο Βέλεθ κερδίζει το πέναλτι και το κερδίζει γιατί είναι έξυπνος. Γιατί είναι από την αριστερή πλευρά του αμυντικού και με μία κίνηση βρίσκεται μπροστά από τα. Πάει από τα δεξιά και βγαίνει μπροστά του. Είναι ευφυής ποδοσφαιριστής ο Βέλεθ και κερδίζει το πέναλτι. Δηλαδή, το πέναλτι δεν το κέρδισε απλά για να τον τράβηξε ο άλλος στη φανέλα. Δηλαδή, άμα κάτσει και δει πέντε πράγματα, θα δει. Αλλά και η μπάλα σκάει ακριβώς μπροστά του. Η μπάλα σκάει μπροστά του. Δηλαδή εκεί βάζει γκολ αν δεν τον τραβήξεις. Έτσι ακριβώς. Είναι φάσεις αυτές εδώ πέρα που λέτε. Είναι φάσεις οι οποίες γίνονται πριν το παιχνίδι 2-3 μέρες, γίνονται συνεχώς. Και δεν είναι δηλαδή, επαναλαμβάνονται οι φάσεις αυτές. Δηλαδή όταν θα χτυπήσει ο Ματί για παράδειγμα το κόρνερ, ξέρει ο Βέλες που θα πάει και ξέρει που θα έρθει η μπάλα. Παράδειγμα τώρα λέμε για τον Βέλες. Έτσι ναι. Μπορούμε να πούμε για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Γνωρίζουν. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν μπει, που έχουμε σημειώσει πανομοιότυπα τέρματα, δηλαδή τον γκολ αυτό που λέτε στην Τούμπα, έτσι που κάνανε. Το γκολ που έβαλε ο Ματίγια με τη Λαμία στο τελευταίο λεπτό, που πάλι μπάλα πήρε την ίδια πορεία. Με τον Πανιόνι πάλι την ίδια πορεία. Δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενα τέτοιες στατικές φάσεις, οι οποίες όμως τις κάνουμε συνεχώς στην προπόνηση. Και τις οποίες coach, οι ομάδες δεν μπορούν ακόμα να τις αντιμετωπίσουν. Δηλαδή αυτή την κομπίνα με το Βέλεθ που την έχουμε δει 3-4 φορές. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Και εγώ την θυμάμαι ακόμα, διορθώστε με coach αν κάνω λάθος, το μάζει με τον Όφη στο Γετικουλέ. Και με τον Όφη έγινε και ναι. Στην έδρα μας εδώ μέσα έγινε με τον Βέλεθ πάλι που τον ακυρώσανε τον γκολ και που πήγε στο δοκάρι και που την έβγαλε ναι. Τερματοφύλακας είναι ναι. Πολλές φορές. Τώρα το αν δεν το βλέπουν οι άλλες οι ομάδες, τώρα είναι από το κακό σκάουτινγκ που κάνουν. Προφανώς δεν ξέρω τι να πω. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν, αλλά να πω κάτι. Εντάξει, πώς το βλέπεις, ωραία. Λες να έχεις το νου στο Βέλεθ, να το βλέπεις. Άμα ο άλλος έχει ικανότητα όμως, αν το χτύπημα είναι τέτοιο που το στέλνει συστημένο στο κεφάλι, τι κάνει δηλαδή. Πώς θα το αντιμετωπίσει. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον θα ψάχναν να βρουν κάποιον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της φάσης, ας πούμε. Εντάξει, άμα όμως τώρα που πάνε ο Βέλεθ, γι' αυτό βγαίνει ο Ντιγκίνη με το ροζ και βάζει γκολ το δεύτερο στην ΑΕΚ. Υπάρχει το. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι περιμένουν το Βέλεθ να βγει λοιπόν εκεί πέρα στο στημένο και εσύ κάνεις άλλη κομπίνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό το κομμάτι με τα στημένα coach νομίζω ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο των ρόλων, των συγκεκριμένων ρόλων που έχει δώσει ο Παντελίδης στους παίχτες από τη στιγμή που ήρθε. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε νωρίτερα και πλέον ο κάθε ποδοσφαιριστής. Τον πρώτο μήνα δεν το βλέπαμε και με τον Παντελίδη. Γιατί αλλά είναι αυτό που έλεγε. Το ψάχνε. Το ψάχνε, ήθελε να δει και να είμαστε δίκαιοι. Γιατί άλλο να βλέπει το ρόστερ απ' έξω ως αντίπαλος και άλλο να το ζει από μέσα. Εντάσσεται coach στο γενικότερο πλαίσιο το να δώσει που το έχει κάνει ο Παντελίδης ξεκάθαρα σε κάθε παίχτη πως ένα θέλω αυτό, πως ένα θέλω αυτό, πως ένα θέλω αυτό. Έτσι γίνεται και νομίζω ότι στις μεγάλες ομάδες και στις σοφαρές ομάδες αυτό το πράγμα γίνεται. Έτσι υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι για τους ποδοσφαιριστές έπειτα από τις εντολές που δίνει ο προπονητής. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Και εσύ, coach, έχεις ζήσει τον Παντελίδη στη φάση όπου όλοι ήταν εναντίον του, αλλά αυτός
Και μετά το μάτς με τη Λιβαδιά, γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές με τον Χρήστανθο εκείνη την ατάκα που είχε πει, την αισιοδοξία που εξέφραζε. Και ενώ οι περισσότεροι δεν τον πιστεύαν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και τον έχει ζήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς κατάφερε μαζί και με σένα και με τα άλλα τα παιδιά και με τους παίχτες να βγάλετε την ομάδα από αυτή την κατάσταση. Καταρχήν να πω ότι αυτό που έγινε με τον Σάβα ήταν άδικο. Πριν ακόμα ας πούμε έρθει ο Σάβας, τον κρίνανε. Έπρεπε να τον αφήσουν, ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσει να μάθει την ομάδα, να περάσει αυτά που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές και μετά μπορείς να τον κρίνεις. Να πεις ότι ξέρεις τι, με βοήθησε, δεν με βοήθησε, πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Ο Σάβας λίγο πριν έρθει, όταν ακούστηκε ότι θα έρθει σε εμάς, όταν έφυγε από την Τρίπολη, ήδη είχαν αρχίσει να μιλάνε. Θεωρώ ότι είναι λάθος, ότι δεν ήταν σωστό απέναντι από τον Σάβα και μόνο σαν σεβασμό, σαν άνθρωπο, όχι σαν προπονητή. Εγώ δεν θα το θέσω έτσι. Ναι. Και μόνο σαν άνθρωπο. Ξέρεις τι, άστον τον άνθρωπο να δουλέψει, να περάσει αυτά που θέλει. Εάν πετύχει, πέτυχε. Αν δεν πετύχει, μετά είναι αλλού καπέλο δουλειά. Έτσι είναι. Χωρίς βέβαια, σε διακόπτω, αυτό να αναιρεί, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να κάνει τον αντίλογο και να πει ότι υπάρχει αποτυχία του κυπέλου. Κοιτάξτε, εκείνο το διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα, σας είπα και πριν ότι είχαμε αλλάξει εντελώς τον τρόπο προπόνησης, είχαμε επιβαρύνει τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Εκείνο το διάστημα δεν ήταν σε καλή κατάσταση η ομάδα. Δεν βρισκόταν πολλοί ποδοσφαιριστές σε καλή κατάσταση. Και αν θυμάστε τότε ο Σάβας πότε έβαζε ένα ποδοσφαιριστή, πότε έβαζε, προσπαθούσε να βρει έναν κορμό, μια εντεκάδα να σταθεροποιήσει. Αν θυμάστε εκείνο το διάστημα, πότε έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο ένας, έμπαινε ο άλλος και ο Σάβας ψαχνόταν και τα παιδιά ψαχνόταν. Από εκείνο το σημείο και μετά, από τη νέα χρονιά, έτσι, και μετά το παιχνίδι με την Λαμία, όταν αρχίσαν έρχονταν και τα καινούργια τα παιδιά οι μεταγραφές, και πριν από το παιχνίδι με την Ξάνθη, έτσι, από εκεί και μετά βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, που σημαίνει ότι η δουλειά που είχε γίνει στο πρώτο διάστημα που είχε έρθει ο Σάβα στην ομάδα άρχισε να βγαίνει, σύν ότι τα παιδιά που ήρθαν τα καινούργια μας βοήθησαν, σύν ότι τα παιδιά τα παλιά, έτσι, βελτιωθήκαν ακόμα περισσότερο. Εγώ πάντως το έχω πει και την ημέρα του αγώνα με τη Λαμία, το είπα και την επόμενη, είπα ότι εκείνο το γκολ του Ματίγια στο 93 έβγαλε τον Άρη στην Ευρώπη. Εντάξει, τυπικά ακόμα δεν έχει βγει, γιατί πρέπει να δούμε αν μείνει πέμπτος τελικά, που θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγει τέταρτος, αλλά θα περιμένει και το κύπελλο αν βγει πέμπτος. Αλλά εκείνο το γκολ έσωσε τον Άρη από πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι στον Άρη είμαστε και λίγο αυτοκαταστροφικοί. Θα είχαμε πολλά ντράβαλα εκείνο το βράδυ αν δεν έμπαινε τελικά τον γκολ του Ματίγια. Δεν ξέρω πώς το ζήσατε στα αποδυτήρια. Εντάξει, εμείς εκείνο το παιχνίδι το κερδίσαμε στο 90, αλλά η αντιμετώπιση στη διάρκεια του αγώνα και μετά το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που περιμέναμε ή που θέλαμε, τέλος πάντων. Στα αποδυτήρια μέσα μπορεί να κερδίσαμε, αλλά δεν δείχναμε χαρούμενοι. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι, το συγκεκριμένο, δεν δείχναμε χαρούμενοι. Δεν ήταν όπως άλλες φορές, έτσι που πανηγυρίζαμε, που αγκαλιαζόμασταν. Κερδίσαμε και ήταν σαν να μην κερδίσαμε, έτσι νιώθαμε εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως να πω ότι εκείνο αποτελεί παρελθόν, πήραμε τους 3 βαθμούς όπως τους πήραμε στο 90, έτσι. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε φτάσει να είμαστε, την έχουμε την 5η θέση, εφόσον κερδίσουμε την επόμενη Κυριακή τον Όφη, νομίζω ότι κλειδώνει 100%, δεν αλλάζει μετά αυτό το καλά πράγμα. Καλά έτσι κι αλλιώς, coach, έτσι, ναι. Και από εκεί και πέρα μετά το μυαλό μας και το σκεπτικό μας είναι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας στα παιχνίδια που απομένουν, να μπορέσουμε να πιάσουμε την 4η θέση. Ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής νομίζω, εντάξει, όπως λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι μυαλού το προχθεσινό, με την έννοια ότι όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις παίξει Ολυμπιακό, πάω ΚΑΕΚ στα προηγούμενα παιχνίδια και έχεις πάει και καλά, είναι λίγο δύσκολο τώρα να συγκεντρωθεί ο ποδοσφαιριστής με τον τελευταίο. Νομίζω όμως ότι πρέπει λίγο όλοι σας να τους βάλετε στο μυαλό ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά της τέταρτης με την πέμπτη θέση. Η πέμπτη θέση, καλός ή κακός, δεν μας εξασφαλίζει. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ποδόσφαιρο είναι. Δεν ξέρεις άμα θα πρέπει μετά να περιμένεις μέχρι τις 18 Μαΐου αν θα παίξει ΑΕΚ Τρίπολη ή η Λαμία ΠΑΟΚ ή η Λαμία Τρίπολη στο... Άμα παίξει Λαμία Τρίπολη, άστο, δεν βγαίνει σίγουρα η πέμπτη θέση. Νομίζω ότι πρέπει να το έχουν αντιληφθεί και αυτοί ότι η τέταρτη θέση είναι ο βασικός στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όντως, για να είμαστε εξασφαλισμένοι 100% θα πρέπει να πάμε στην τέταρτη θέση. Θα πρέπει να παλέψουμε και να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση. Τώρα για το παιχνίδι το συγκεκριμένο προχθές που παίξαμε, δεν ήταν στο μυαλό μας ότι ξέρεις αν θα είμαστε πέμπτη, υπάρχει το παιχνίδι του κυπέλλου ή ημιτελική, να δούμε ποιος θα περάσει, τι θα κάνει.
Εμείς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα σαν να παίζαμε με τον πρώτο, σαν να παίζαμε με τον δεύτερο, με καλή ομάδα. Τρεις βαθμούς παίρνεις είτε κερδίσεις τον Απόλλωνα, τρεις βαθμούς παίρνεις άμα κερδίσεις την ΑΕΚ. Οι βαθμοί είναι ίδιοι. Σωστά. Εμείς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι με τόσο μεγάλη σοβαρότητα, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι με πολύ πειθαρχία και τα παιδιά από το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Έτσι, γίνανε οι φάσεις, άσχετα αν δεν μπορέσαμε να τις τελειώσουμε, θα μπορούσαμε νωρίτερα να είχαμε μεγαλώσει το σκορ. Αλλά τέλος πάντων στην επανάληψη, στο δεύτερο μήχρονο μπήκαν μέσα αποφασισμένοι να τελειώσουν το παιχνίδι όσο το δυνατόν συντομότερα, νωρίτερα. Το οποίο και το κάνανε τα παιδιά, το κατάφεραν, ήταν πάρα πολύ καλή και μπράβο. Και με παίχτες που σκοράρανε και νομίζω ότι είχαν ανάγκη τον γκολ, δηλαδή όπως ο Γιουνές ή ο Φετφατζίδης ή ακόμα και ο Τόνσο. Είναι πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστές που έρχονται από τον πάγκο και αυτό δείχνει ότι έχουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε υλικό. Και η εμφάνιση του Μαρτίνες θα βάλω εγώ που δεν σκόραρε, αλλά ήταν νομίζω μετά το Σιόπ, αυτό το λέγαμε και με τον Κρίστιαν Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Άρη σε απόδοση. Νομίζω ότι ο Μαρτίνες έκανε ίσως το καλύτερο του φετινό παιχνίδι σε αυτό το μισάωρο που έπαιξε. Ίσως μαζί με τη Λάρισα, ναι. Ναι, ίσως μαζί με τη Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας έλεγα πριν, παιδιά που έρχονται από τον πάγκο, πώς μπήκε ο Γιουνές, πώς μπήκε ο Φέτφα. Έτσι, όταν σκοράζουν, αυτό δείχνει ότι έχεις βάθος, έχεις πάγκο, έχεις ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει κάποιος και να σου γυρίσει το παιχνίδι, να σε βοηθήσει. Mm-hmm. Τι νεύτη χρησιμοποιείτε με το Σιόπι? Και τρέχει έτσι. αυτό προχθές δεν υπάρχει. Και όχι μόνο προχθές, γενικότερα το τελευταίο. Όχι, προχθές όμως δεν υπήρχε σίγουρα. Προχθές ήταν εντάξει. Βέβαια τον έκατσε μια καλή ο Νασλίδης. Σου λέει ρέμισε ρε φίλε, μην τρέχεις όλη την ώρα. Μόνο τον γκολ του έλειπε, άμα το έβαζε και αυτό. Μιλήσαμε μετά το παιχνίδι όταν έφευγε για το αεροδρόμιο για να πάει κάτω στην Εθνική. Τον είδα που ήταν έτσι λίγο, δηλαδή αυτό είναι που τον πειράζει, αλλά πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα το καταφέρει και αυτό. Όλα μπορεί να τα κάνει αυτό, γιατί να μην κάνει και αυτό. Έτσι. Εμείς, coach, η διαφορά του να είσαι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής, γιατί έχεις καθίσει και ως πρώτος στην άκρη, και με τον Άρη φέτος, αλλά και με τη Βέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Σε υψηλό επίπεδο πάντα, δεν εννοώ σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, είσαι λιγότερο αγχωμένος ή. Δηλαδή, έχεις το ίδιο άγχος με τον Σάββα, ας πούμε, τώρα. Και το λέω γιατί το έζησες αυτό σε ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα τότε που δεν ήταν καθόλου εύκολο όπως ήταν το προχθεσινό στον πρώτο γύρο. Ήταν πολύ κρίσιμο εκείνο το μάτς. Εντάξει, εγώ θα σας πω για το παιχνίδι εκείνο, το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Όταν είχαμε παίξει με τον Ολυμπιακό Κυριακή, την άλλη μέρα είχε αποφασίσει η διοίκηση να τελειώσει η συνεργασία με τον Πάκο. Όταν με ενημερώσαν εμένα το απόγευμα και μου είπαν ότι ετοιμάσω για το παιχνίδι της Δευτέρας. Έκατσα μετά, ασχολήθηκα, δούλεψα πάνω στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά ότι μέχρι και την Κυριακή το ξενοδοχείο που πήγαμε στην Αθήνα κοιμήθηκα λίγες ώρες, έφαγα, ψιλοέφαγα, δηλαδή είχε πιάσει το άγχος, είναι λογικό. Ήξερα, καταλάβαινα τη θέση που βρισκόμασταν, προερχόμασταν από 4 ήττες, έτσι, η κατάσταση δεν ήταν καλή. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Όχι ότι τώρα, ας πούμε, δεν. Το ίδιο, όχι βέβαια σε αυτό το σημείο, ότι δεν μας ενδιαφέρει, εννοείται έτσι. Αλλά ο πρώτος ο προπονητής σίγουρα είναι αυτός που τα τραβάει όλα. 100%. Σε αντίθεση πάντως με αρκετούς που έχουν θητεύσει ως υπηρεσιακοί, εσύ νομίζω ότι είχες και ένα πλεονέκτημα τότε, γιατί ήξερες την ομάδα πάρα πολύ καλά. Γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είχαν περάσει από τα μάτια σου πριν έρθουν στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, έτσι, και με τον Πάκο, γιατί ο Πάκο είχε έρθει νωρίς στην Ελλάδα, είχε έρθει αρχές Ιουνίου, είχε έρθει και εκεί στη Βέρεια και έμενε μαζί μας εκεί πέρα, ήμασταν νωρίς ατελείωτες μαζί, συν άλλοι δύο άνθρωποι που ήταν, και βλέπαμε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αργότερα τους υπογράψαμε, που τους πήραμε στην ομάδα μας, εμείς όταν ήρθαν ήδη τους ξέραμε τα χαρακτηριστικά τους. Και βέβαια κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και στην προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος εννοείται ότι όσο τους βλέπεις περισσότερο τόσο τους μαθαίνεις καλύτερα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Πάντως συνεχίζετε και βλέπετε από ό,τι ξέρουμε αρκετούς παίκτες και έχει κάνει πολύ καλό στο προφίλ γενικότερα του Άρη η μεταγραφική του επιτυχία το Γενάρη σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Ο Άρης όχι μόνο έφερε καλούς παίκτες, αλλά έφερε και παίκτες που τον ανεβάσανε επίπεδο. Όπως είπατε, καλυτέρευσε και αρκετούς από τους παίκτες που είδαν μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αλλά πραγματικά, όταν τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα, λες, πού να βρω τώρα Γενάρη μήνα, πού να βρω καλό ποδοσφαιριστή τέτοιας αξίας στη θέση του.
Και με χρήματα, εντάξει, ο Άρης δεν είναι Ολυμπιακός, με χρήματα, ναι. Η ΠΑΟΚ με χρήματα εκατομμύρια ευρώ να πει θα πάω να πάρω αυτόν. Και εγώ θα πω coach, ίσως και καλύτερο από τον Γκάμα. Για μένα είναι αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει. Okay. Να τους δούμε και μαζί κάποια στιγμή να παίζουν, από τη μια πλευρά και από την άλλη, θα δούμε. Συνεχίζουμε και βλέπουμε και βάλαμε και γυαλιά, γιατί αρχίζαν και πάμε για τα μάτια μας. Κίτρινα, κίτρινα γυαλιά. Κίτρινα, εντάξει, κίτρινα, ναι. Εννοείται ότι δεν σταματήσαμε να βλέπουμε χώρια το τι κάνουμε για τη διάρκεια, στη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τον αντίπαλο που έχουμε. Έτσι κατά καιρούς έχουμε και κάποιους ποδοσφαιριστές τους οποίους παρακολουθούμε. Ή κάποιους ποδοσφαιριστές που μας στέλνει ο πρόεδρος από διάφορους ατζέντιδες ή ο Σάββας ή οποιοδήποτε που είναι κοντά στην ομάδα. Συνεχίζουμε και βλέπουμε, έχουμε μία λίστα με ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν έχουμε σταματήσει ποτέ από το καλοκαίρι, συνεχίζουμε και κάνουμε το ίδιο. Γι' αυτό και είμαστε πιο, δηλαδή είμαστε πιο στοχευμένοι εκεί όταν πηγαίνουμε να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ήδη τον έχουμε τσεκάρει, ήδη τον έχουμε αναλύσει, ξέρουμε τι θέλουμε εμείς, τα χαρακτηριστικά του. Αυτά που ταιριάζουν σε αυτά που ζητάμε εμείς, έτσι, γι' αυτό και κοιτάμε και πηγαίνουμε και παίρνουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι και κόντρα στην παράνοια της πρώτης εβδομάδας κάθε φορά των μεταγραφών. Πέρσι πέφτανα τα μπαλκόνια γιατί έφυγε ο Πλατέλας και τι θα κάνουμε τώρα. Το Γενάρη, επειδή πέρασε η πρώτη εβδομάδα χωρίς μεταγραφές, λέγαμε δεν έχει πλάνο η ομάδα, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι στο κομμάτι αυτό ο Άρης αποδεικνύει ότι γίνεται μια δουλειά μελετημένα, με συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ο Σάββας Παντελίδης ή ο Τόλης Τερζής ή ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος ή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Αυτοί που τους ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων, στην καθημερινότητα της ομάδας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, σκάουτερ, που έχουν και αυτό το τομέα ευθύνης. Έτσι. Και μετά πάει σε εσάς. Πάει στον Τόλη τον Τερζή, πάει στον προπονητή. Στο Γιώργο τον Κικέρι. Ακριβώς. Και μετά είναι άλλα πράγματα. Εσύ μπορεί να πεις ότι ο παίχτης, ο Τσαλτίδης είναι παιχτάρα. Οκ. Okay. Μετά θα πρέπει ο Διαμαντόπουλος ή ο Καρυπίδης, δεν ξέρω ποιος θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, να δούμε αν είναι και το πορτοφόλι μας τέτοιο. Οκ. Okay, εντάξει. Να βρω καλούς παίχτες, εύκολο είναι. Άμα κάνει 2 εκατομμύρια, δεν μπορώ να τον πάρω, προφανώς. Έτσι ακριβώς είναι και εντάξει. Εμείς κοιτάμε ποδοσφαιριστές που είναι στις δυνατότητες της ομάδας, έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Το νούμερο μας το δίνει ο πρόεδρος, παράδειγμα, σας λέω έτσι, ότι ξέρεις τι, μπορεί το πάπλωμά μας να φτάσει μέχρι εκεί. Και κοιτάμε ποδοσφαιριστές μέχρι εκεί πέρα. Τώρα, εάν μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή από πιο υψηλό ράφι με το ποσό που θέλουμε, έχει γίνει αυτό. Έτσι. Και αυτό βέβαια πιστώνεται στον πρόεδρο και στον τεχνικό διευθυντή. Έτσι. Ναι. Αθλητικός διευθυντής. Ναι, στον αθλητικό διευθυντή. Πρέπει, ναι, πρέπει να λέμε και τις ορολογίες τώρα, έτσι, αλλάζουν αυτά. Ναι. έτσι ακριβώς. Στον αθλητικό διευθυντή και στον πρόεδρο. Δηλαδή έχουμε πάρει ποδοσφαιριστή με ένα ποσό α, το οποίο όμως η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη. Όμως εμείς τον έχουμε πάρει. Έτσι. Ψάχνουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι. Καλά, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση να μας πεις τώρα για τον κάθε παίκτη χωριστά. Γιατί ακούγονται ο Βέλεθ, ο Κουέστα, ο Ματέο, ο Ρόζ κτλ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια προεργασία στα πλαίσια που θέλει η ομάδα για να κρατήσουμε τους παίκτες που θέλει να κρατήσει ο σύλλογος. Έτσι. Και άμα δεν τους κρατήσει, θα βρεθούν άλλοι. Ναι, έχει γίνει κουβέντα. Έχει γίνει κουβέντα με τον πρόεδρο. Έτσι. Γνωρίζουμε και με τον coach, εννοείται. Γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουμε. Έτσι. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει να ψαχνόμαστε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρωτεύον αυτό το πράγμα. Το πρωτεύον είναι αυτή τη στιγμή να συνεχίσει η ομάδα στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται, να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο στόχος μας πλέον είναι ξεκάθαρος, ότι από τη στιγμή που έχουμε κλειδώσει την πέμπτη θέση, να κοιτάξουμε να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την τέταρτη θέση, αυτή που δεν θα έχουμε το άγχος του κυπέλου. Και από εκεί και πέρα μετά όλα θα μπουν, ήδη έχουν δρομολογηθεί και όλα θα μπουν μετά στη σειρά τους. Θα σου κάνω μια ερώτηση η οποία είναι ψηλοδύσκολη. Ναι. Όχι γιατί δεν μπορείς να την απαντήσεις, γιατί ξέρω και την άποψή σου πάνω στο θέμα, αλλά γιατί και εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα τσατιζόμουν. Με όλο αυτό το θόρυβο που είχε γίνει για το παιχνίδι το Βέρεια Άρης, που ήσουν προπονητής της Βέρειας. Ναι. Και έφαγες πολύ πινελίκι, περιττό να σου πω από όλους μας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς όταν φτάνεις σε ένα σημείο. Να μπαίνει μια ομάδα όπως η Βέρεια, να παίζει το παιχνίδι
στα ίσια. Δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιο ο οποίο είπε στον τερματοφύλακα, βγάλ τα όλα αγόρι μου και εγώ θα σε πάρω στην ομάδα μου ή οτιδήποτε άλλο. Ή επειδή του έβλεπε η τηλεόραση, του έδειχνε η τηλεόραση και θέλανε απέναντι στον Άρη να δείξουν πέντε πράγματα. Καλά έκανε η Βέρεια και έπαιξε το παιχνίδι στα ίσια και το πήγε μέχρι το 90 και έχασε στο 90 με τον τρόπο που έχασε. Εσύ δεν τρελαίνεσαι όταν κάποιοι σου χρεώνουν πράγματα και μάλιστα αυτό το παιχνίδι είναι και υποδιαρεύνηση και το ένα και το άλλο με στοιχηματισμό που πανελληνίως, με βάση τα επίσημα στοιχεία τώρα θα πω εγώ έτσι, παίξανε 3.500 ευρώ με τον Άρη να έχει ένα 10, άρα αυτός έπαιξε κάποιος στο σύνολό του 100 ευρώ και πήρε 107. Και γίνεται λόγος για να το εσένα. Οικονόμησε, ναι. Εσένα ναι. Δεν σε εκνευρίζει αυτό, δεν σε τσατίζει που σε μειώνουν ως επαγγελματία και εσένα και τα παιδιά της Βέρειας που είναι τα περισσότερα τα νέα παιδιά που παίξαν εκείνη τη μέρα. Εντάξει, η Βέρεια πέρσι είχε ένα πρόβλημα με τις μεταγραφές, έτσι με την αδειοδότηση και είχαμε ποδοσφαιριστές κάτω των 23. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά δεν παίζανε στη Βέρεια γιατί θα οικονομούσαν από τη Βέρεια. Έτσι, δεν είχαν τίποτα συμβόλαια τρελά. Με ένα μισθό ζούσαν τα παιδιά και το σπίτι που μένανε. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν κίνητρο να παίξουν στη Βέρεια, να φορέσουν τη φανέλα της Βασίλισσας του Βορρά έτσι και να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφή. Εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη το έδειξε η τηλεόραση. Όλοι βλέπανε τον Άρη, έτσι ο Άρης ήταν πρωτοπόρος, ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και είναι λογικό όταν παίζεις με τον πρώτο να θες να γίνεις και εσύ καλός, να θες να τον κερδίσεις για να βγεις αύριο να πεις ότι εγώ κέρδισα τον Άρη, να σε δει κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερη για να κάνεις μεταγραφή. Έτσι, αυτό είναι το λογικό. Αυτό και έγινε σε εκείνο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, ξέραμε εμείς ότι τα πράγματα για την συνέχεια της ομάδας ήταν πολύ δύσκολα, έτσι τα γνωρίζαμε, τα γνωρίζαμε από πριν. Εμείς όμως παίζαμε για τον εαυτό μας, παίζαμε για την αξιοπρέπειά μας. Ο καθένας έπαιζε για τον εαυτό του. Κάποιος για να κάνει μεταγραφή, να πάει σε κάποια μεγαλύτερη ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν. Προσπαθήσαμε σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Έτσι θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα γιατί είχε κάνει πάρα πολύ πολλές ευκαιρίες. Ναι. Βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα εκείνη τη μέρα ο τερματοφύλακας μας. Ήταν σε πολύ καλή μέρα η αμυντική μας. Έτσι το κρατήσαμε το παιχνίδι, το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Είχαμε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη στη φάση που έφαγε την κόκκινη ο Καντιμήρης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το 1-0, την έβγαλε ο Σόουζα, θυμάμαι, πάνω στη γραμμή την μπάλα. Όχι, είχαμε συνεννοηθεί. Είχε συνεννοηθεί ο Σόουζα να είναι στη γραμμή για να το βγάλει. Επίσης, είχαμε συνεννοηθεί με τον τερματοφύλακα το αφού πιάσει το πέναλτι, να μην το πιάσει καλά. Να έρθει ο Πασά. Αυτό που λέγανε, ότι λέει, δεν μπήκανε οι παίκτες της Βέρειας μέσα γρήγορα μέσα στο γήπεδο. Βγάζανε 90 λεπτά τα πάντα και περιμένανε να χτυπήσει το πέναλτι, να το πιάσει για να καθυστερήσουν. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, κι όμως αυτά ακούγονται. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα και ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, έτσι, ό,τι θέλει ο καθένας χωρίς κόστος, να σπηλώσει ονόματα, να σπηλώσει ομάδες, ο καθένας να πει τη βλακεία του δηλαδή. Χωρίς έτσι τον κατέβει να τον πει, χωρίς να υπάρχει κάτι, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Ξέρετε δηλαδή, ποιο μάτι πράγματα... μου θύμισε αυτό το Βέρει Άρης. Μου θύμισε το προχθεσινό, το οποίο όμως δεν είχε, του Απόλλωνα Όφη. Ο Όφη έχει κάνει 30 ευκαιρίες, έχει 3 δοκάρια, τα βγάζει όλα ο Χουάντερσον. Γι' αυτό το μάτς πριν το παιχνίδι λέγανε ότι το έχει πάρει ο Όφη. Έληξε 0-0. Όλοι αυτοί που πετούσαν λάσπη, και το λέω για μια άλλη ομάδα, για να μην λέω τι λέω για τον Άρη. Όλοι αυτοί που πετούσαν λάσπη λοιπόν στον Όφη και στον Απόλλωνα πριν το παιχνίδι, απλά ήταν μία ακόμα μέρα στη δουλειά μετά που ξεφτυλίστηκαν γιατί έληξε 0-0 το παιχνίδι. Αλλά έτσι αυτοί όλοι που ήταν πριν το παιχνίδι και μιλούσαν μετά το παιχνίδι όμως που ήταν. Αυτό λέω. Μετά το παιχνίδι σφύριζαν αδιάφορα. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος προγνωστικό. Έγινε προγνωστικό. Πριν το παιχνίδι, στημένος ο ένας, στημένος ο άλλος. Τέλος πάντων. Απλά μερικές φορές όταν λέμε διάφορα πράγματα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και θίγονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία συμμετοχή σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και επειδή κάποιοι τα έκαναν κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι τα κάνουν όλοι. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να σου το ρωτήσω πάντως, γιατί ήσουν από την άλλη πλευρά, δεν ήσουν στην πλευρά του Άρη τότε. Εντάξει, νομίζω ότι και η παρουσία σου στη Βέρεια εκτιμήθηκε από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη και ήρθες. Στον Άρη, γιατί μαθαίνουν και αν. Εντάξει, ο Θόδωρος είναι και από την ευρύτερη περιοχή, οπότε λίγο πολύ ήξερε τι γινόταν. Ναι. Ήταν και στη Βέρεια πριν έρθει στον Άρη, οπότε ήξερε και υπήρξε μια. Πάντως, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, coach με τον Άρη, έντονες στιγμές ζεις γενικότερα. Εντάξει, ο Άρης είναι. Εγώ τώρα τον μαθαίνω τον Άρη, έτσι, σε αυτούς τους 8 μήνες που είμαι εδώ στην ομάδα. Ο Άρης είναι μεγάλο μέγεθος. Είναι πολύ μεγάλο μέγεθος.
να σας πω κι εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα ακριβώς πώς ήταν η λειτουργία, ξέρω εγώ πώς ήταν η κατάσταση αυτή με τον κόσμο. Τώρα αυτό που ζούμε και αντιμετωπίζουμε, δηλαδή εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό που βλέπω, αυτό που γίνεται κάθε Κυριακή στο γήπεδο, στο δικό μας το γήπεδο ή όταν πηγαίνουμε στα άλλα γήπεδο, όταν αφήνουμε τον κόσμο και έρχεται, αυτή την αγάπη του κόσμου, δεν την πίστευα ποτέ δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιες στιγμές, ας πούμε, που τις ζω και που τις χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Και είναι σημαντικό να τα ακούσω από έναν άνθρωπο που δεν έχει κλείσει κανένα χρόνο στην ομάδα. Εμείς να σου ευχηθούμε να μην είναι διάλογο. Τις μεταγραφές θα πάρουμε, δεν μας είπες τώρα όμως. Φορ βασικά βρήκαμε. Ένα φορ θέλουμε, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Να σου πούμε τι παίκτες θέλουμε. Γιατί κάθε μέρα ακούμε διάφορους. Πείτε μου εσείς. Εγώ ένα half box to box θέλω. Έμαθε το box to box ο Παπαδόπουλος. Το χρήσαμε πολλές φορές και θέλω ένα box to box. Αυτή η νέα γενιά. Μου έμαθε και το box to box. Έναν τέτοιο πράγμα. Μετά, άμα έρθουν οι απέναντι και παίξουν box, θα σου πω εγώ. Τέλος πάντων. Κότς, ό,τι καλύτερο, επιτυχίες και φυσικά, εντάξει, ο στόχος είναι όπως είπες και εσύ η τέταρτη θέση, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει ο Αριανός είναι να ξαναδεί την ομάδα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο μεγάλος στόχος νομίζω ότι εκεί τέλη Αυγούστου θα ξεκαθαρίσει, γιατί αυτή είναι η ουσία, να μπορέσει ο Άρης να μπει στους ομίλους του Europa League, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί λείπει χρόνια, δεν έχει βαθμούς, θα είναι στους αδύναμους, στις κληρώσεις, θέλουμε και λίγη τύχη, αλλά έτσι πήγε και την προηγούμενη φορά. Στους αδύναμους ξεκίνησε ο Άρης και έπαιξε τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε. Ήταν ψιλοτυχερός, γιατί okay, η Αυστρία Βιέννη δεν ήταν μεγαθύριο, ήταν στους ισχυρούς όμως και κατάφερε τότε, αφού πέρασε και την Γιαγκελόνια, να βρεθεί στους ομίλους του Europa League και μετά να μεγαλουργήσει και με Ατλέτικο και με όλα τα υπόλοιπα. Και να γράψετε σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά σας κοστούμια. Και να τα έχετε έτοιμα για τον χρόνο. Μακάρι να γίνουν έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρουμε να τερματίσουμε σε αυτή τη θέση που θέλουμε. Έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας όλο το χρόνο να ετοιμάσουμε καλά την ομάδα, το τι χρειαζόμαστε. Καλά, δεν τον έχετε και όλο τον χρόνο. Δεν βλέπω διακοπές να κάνεις φέτος, να ξέρεις. Ούτε πέρσι κάναμε. Δεν πειράζει. Συνηθισμένα είναι τα βουνά, τα χιόνια είναι συνηθισμένα. Καμιά καλή πισίνα έχει και στη Βέρεια να κάνει καμιά βουτιά. Δύσκολο το βλέπω. Παίχτες θα βλέπει πάλι. Παίχτες θα βλέπει πάλι. Εντάξει. Μια χαρά. Ανεβάσουμε λίγο τα γυαλιά, λίγο το νούμερο παραπάνω. Τα ανέβασες μία, τα ανέβασες και δεύτερη. Πισανίδης τα κουφάγια, σε στείλω εγώ, κίτρινα γυαλιά. Έχει πάρει και ο Κούπερ από εκεί, να ξέρεις. Μια χαρά είμαστε. Μην ανησυχείς. Να είσαι καλά, Κούτς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλά για τη συζήτηση.